απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. 5 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Δεν έχω πάει, αλλά θα ήθελα πολύ να πάω και μια φορά εκεί πέρα. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Και οι δαντέλες μου αρέσουνε και τα σεμεδάκια μου αρέσουνε και το όλο σπίτι στρωμένο το έχουμε απ' όλα. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν και οι ανατροπές. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι πάρα πολύ, νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρω. Ορίστε, δεν μπορώ. Αποχωρώ, παρετούμε, ναι. Αλήθεια είναι αυτό που βλέπω. Τα μαλλιά και το μακιγιάζ τους τα επιμελούνται μόνες τους στο καμαρίνι του Shopping Star. Μέσα σε 20 λεπτά, υπό το άγρυπνο βλέμμα των υπολείπων υποψηφίων. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Χθες Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Ανοιξιάτικη βόλτα με τον έρωτά μου. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγήκε η 19χρονη Ζανέτα. Δεν ξέρω αν θα έκανα καμουφλάζ στη ζούγκλα, οπότε λέω να φέρω τη ζούγκλα εδώ πέρα. Μπορεί και να το πετύχαινε στο καμουφλάζ, έχεις δίκιο. Έκανε τις αγορές της στην Ελευσίνα. Το αγόρι θα ξετρελαθεί, πιστεύω, μαζί μου. Και όλοι οι άλλοι θα ζηλεύουν. Κέρδισε 30 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων. Περπάτησε στην πασαρέλα, κρύθηκε. Ήταν λίγο πιο απογευματινό βραδινό το σύνολο της. Για το παπούτσι δεν το συζητώ, ήταν άκυρο. Και βαθμολογήθηκε με 5,25 στα 10. Θεωρώ ότι ήταν και λίγο εκτός θέματος. Σήμερα είναι η σειρά της Μαλαματένιας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Ουφ, έφτασα στη Σαλαμίνα. Κάστρο, ε. Εδώ μέσα είναι η Μαλαματένια. Γεια σας. Ελάτε να σας δείξω την τουλάπα μου. Γεια σου, Μαλαματένια μου. Ρε που ήρθαμε, στα ανάκτορα του Σαλάμιγχαμ. Δεν μου το είπες ότι είναι τόσο γκράντε το σπίτι και ήρθαμε τα τζιν. Να έβαζα ένα φράκο, ρε παιδί μου, κάτι τις. Εδώ θα δειπνήσουμε μετά του πρέσβεως. Αυτό από κυνήγι βρέθηκε εδώ. Η Μαλαματένια είναι hair and makeup artist. Κομμότρια και μακιγιές που λέμε στο χωριό μου. Μα πώς άλλαξαν όλες οι ονομασίες. Η κομμότρια hair artist, η νυχού nail artist, σε λίγο θα γίνει και ο περιπτεράς gossip specialist. Θα τρελαθώ. Με όλα αυτά που είδα το κρεβάτι το περίμενα πιο βασιλικό. Εν πάση περιπτώσει. Και τώρα θα σας δείξω τα αγαπημένα μου ρούχα στην τουλάπα. Ένα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι είναι αυτό εδώ. Φλωρινιώτης. Είναι ένα σακάκι με τα σιρίτια. Μου αρέσει πάρα πολύ το λευκό χρώμα. Γενικώς, αποφεύγω τα σκουρόχρωμα ρούχα. Μου αρέσουν πολύ τα σιρίτια, τα χρυσά. Είναι και το χρυσό ένα χρώμα που μου αρέσει ιδιαίτερα. Και είναι από τα αγαπημένα μου σακάκια. Το σακάκι το ερωτεύτηκα. Εντάξει. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ρούχα. Που θυμίζουν λίγο στη Λουδοβίκου, Μιλιτέρ και όλο αυτό. Τέλειο. Θυμίζει λίγο ναυτικό στυλ, μου αρέσει πολύ το ναυτικό στυλ γενικότερα. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια και το έχω στη συλλογή μου. Σου αρμόζει, αφού είσαι και εσύ μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα. Μόνο με λευκό το συνδυάζω αυτό το σακάκι. Το προτιμώ για ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως μια πρωινή βάφτιση. Για μένα, αυτή η διάθεση με τα έντονα χρυσά είναι μόνο βραδινή. Ένα άλλο ιδιαίτερο κομμάτι στην τουλάπα μου είναι αυτό το φόρεμα. Oh. Το οποίο το είχα φορέσει όταν βάφτισα το δεύτερό μου βαφτιστήρι. Τρία βαφτιστήρια έχω. Σαν το Μητσοτάκι. Είναι πολύ εντυπωσιακό και ήθελα την ιδιαίτερη αυτή ημέρα για το βαφτιστήρι μου να είμαι κι εγώ όπως πρέπει. Και εγώ τρία βαφτιστήρια έχω, ταιριάζουν σε αυτό. Το συγκεκριμένο φόρεμα μπορούμε να πούμε ότι είναι τουαλέτα, πολύ εντυπωσιακή, πολύ ωραία. Και σίγουρα αρμόζει σε μια πολύ σοβαρή εκδήλωση, εμφάνιση όπως είναι τα βαφτίσια.
Τι βάφτιση ήταν αυτή. Θα το φοράγα σε γάμο. Προσωπικά εγώ. Μα πάντρευα κάποιον. Όχι αν βάφτιζα κάποιον, αλλά μπορεί και πάλι η βάφτιση ήταν γκράντε, βραδινή, δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Γενικότερα μου αρέσει να ντύνομαι λίγο έτσι πιο βαριά, να το πω. Η λατέρνα. Μου αρέσουν οι τουαλέτες, μου αρέσουν λίγο τα πιο καλά φορέματα που θυμίζουν εποχές λίγο παλαιότερες. Ζανέτα. Το πολύ επίσημο στυλ. Έρχεται. Από ό,τι έχω καταλάβει, σου αρέσει και σου πάει. Είναι γκράντε. Θα αναδεικνύει το σοβαρό το στυλ. Το επόμενο ρούχο είναι και αυτό στη συλλογή μου, είναι ιδιαίτερο και αυτό πολύ. Το είχα φορέσει στη βάφτιση του γιού μου το 2008. Και άλλη βάφτιση. Τι να κάνουμε. Βάφτιση για βάφτιση δεν αφήνεις. Είναι ένα ιδιαίτερο ρούχο για μένα, έχει συναισθηματική αξία και είναι ένα κομμάτι που το αγαπώ ιδιαίτερα. Κάτι τέτοια φορέματα τα ναι. Λατρεύω εγώ, μαλαματένια μου. Εμένα θα με βρεις φαν. Σε ό,τι έχει σχέση με βραδινό, βασιλικό, πριγκιπικό, αρκεί να πηγαίνει στο κορίτσι και σε σένα θα πρέπει να πηγαίνει άψογα. Φαίνεται και είναι ξεκάθαρο ότι είσαι maximal προσωπικότητα και καλά κάνεις και δεν υπάρχει τίποτα κατακριτέο σε αυτό. Ίσα-ίσα που είναι και πάρα πολύ ωραίο να είσαι maximal και να ξέρεις να φοράς σωστά τη maximal διάθεση, τα πετράδια, τα βραδινά κτλ. Όμως, και πάλι όταν βαφτίζουμε ένα παιδάκι, που είναι απόγευμα, μεσημέρι, άντε 7 το βραδάκι με το ζόρι, το βρίσκω λίγο over αυτό το ρούχο. Εδώ καρναβάλι over. Λαμβάνεις. Όπως έχετε καταλάβει, μου αρέσουν πάρα πολύ τα τούλινα γενικότερα ρούχα. Είναι ένα αγαπημένο και αυτό κομμάτι. Είναι μια τούτου φούστα. Αγαπημένη τούτου φούστα. Τρελαίνομαι κι εγώ για τέτοιες φούστες. Τούτου φαν. Θα ήθελα να μου τη δανείς κάποια στιγμή να τη φορέσω κι εγώ. Πολύ ωραία. Σου πάει σαν να δείχνει και τα πόδια που έχει στα ψηλά τα ωραία. Είναι ωραία πάρα πολύ. Είναι ένα κομμάτι που το φοράω από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Υπήρχαν περιπτώσεις που το είχα βάλει και βράδυ με το ανάλογο από μέσα κορμάκι, μπλουζάκι κοντό. Το έχω συνδυάσει με πάρα πολλά πράγματα και είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια κι αυτό. Να βάλεις τούλι με χρυσό πουά πρωί, το βρίσκω πολύ παιδικό, κοριτσίστικο για την ακρίβεια. Αν θες να το χαλαρώσεις σε μια έτσι πρωινή βόλτα με τα παιδάκια σου, να το βάλεις με ένα σνίκι, να το βάλεις με ένα πλεκτό από πάνω, με κάτι πιο απλό, ίσως το δω. Αλλά και πάλι το χρυσό πουά είναι που με βγάζει εκτός κέντρου για το πρωί. Τρέμω και μόνο στη θέα των παπουτσιών. Έχω τρέλα με τα παπούτσια. Ντουλάπες παπούτσια. Πάρα πολλά παπούτσια. Και τώρα θα δείτε από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Ναι. Το πρώτο. Εντάξει, ηρέμησα. Είναι αυτά εδώ. Μ' αρέσει πολύ το λευκό γενικότερα και χειμώνα και άνοιξη και καλοκαίρι, όλες τις εποχές. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ένα άσπρο, για αυτή την εποχή είναι το ιδανικό. Είναι μια safety επιλογή. Safety. Είναι ένα ήμι μποτάκι και μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ και η φόρμα του. Υπέροχο λευκό 70's μποτάκι, μ' αρέσει που σουρώνει, μ' αρέσει που είναι μυτερό, έχει υπέροχο τακούνι και αυτό το μποτάκι σε σένα θα είναι θάνατος. Είμαι 100% σίγουρη. Και φούστα και παντελόνι ταιριάζει με αυτό το μποτάκι. Ωραία, συμφωνώ. Φούστα και παντελόνι. Τηλεγράφη μας στέλνει. Επειδή όμως είναι άσπρο, δεν θα ήθελα το παντελόνι να είναι μαύρο. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να σε δω να φοράς αυτό το μποτίνι με ένα κόκκινο πένσιλ παντελόνι και από πάνω ασπρόμαυρες λεπτομέρειες σε μπλούζα, σακάκι ή ό,τι επιλέξεις. Εντάξει, Αριστεία, το καταλάβαμε. Το μπλε είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα, όπως και οι πλατφόρμες όμως σαν σχέδιο. Ένα κομμάτι ιδιαίτερο είναι αυτό, που είναι διάτριτο, το σχέδιό του. Αφήνει το πόδι έτσι λίγο πιο ακάλυπτο. Πίπτος μπροστά, το οποίο είναι λίγο πιο παροχημένο, είναι η πλατφόρμα λίγο ψηλή, μου κάνω λίγο παλιές. Πολύ ωραία πλατφόρμα και σαν σχέδιο, είναι πολύ ωραία και το χρώμα του. Είναι φανταστικό πιστεύω. Με τη μόδα δεν μπορώ να πω ότι είμαι τελείως τρελή. Μου αρέσουν πολύ τα χρώματα και προσπαθώ να συνδυάζω ανάλογα τις φόρμες και τα κοψίματα στο σώμα μου και στα πόδια μου. Συμφωνώ μαζί σου, Μαλαματένια. Καλό είναι να ακολουθούμε τις νέες τάσεις της μόδας, αλλά πάντα βέβαια να τις προσαρμόζουμε στο δικό μας σωματότυπο και στυλ. Ένα ακόμη αγαπημένο μου σετ παπουτσιών είναι αυτά εδώ. Τι πάθανε. Είναι από τα παπούτσια πέδιλα. Προφανώς που τα συνδυάζω με τις τούτου πολύ. Desmond Tutu. Έχουν αυτό τον ιδιαίτερο φιόγκο και έχουν και αυτό το φελό. Μη βρίζεις. Που μπορώ να το φοράω λίγο πιο πρωινές, απογευματινές ώρες. Δεν είναι βραδινό παπούτσι, δεν το συνηθίζω να το φοράω για βράδυ. Πάρα πολύ ωραία πέδιλα. Μ' αρέσει το χρυσό με το μαύρο. Μ' αρέσει ο φελός. Μ' αρέσουν όλα. Μου κάνει ultra 70s, ultra chic. Μπράβο. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα τακούνια, η αλήθεια είναι, και είμαι συνηθισμένη να είμαι πάνω σε αυτά. Σούπερμάρκετ θα πήγαινε, η αλήθεια είναι με αυτό. Γιατί? Αλλά βολτίτσα με τα πόδια, θα μπορούσα άνετα να το κόψω. Γιατί βρε μην πας ένα σούπερμάρκετ με αυτό το παπούτσι.
Καλά κάνεις. Σούπερ μάρκετ, μην πας με αυτό γιατί θα πέσει. Άμα κουβαλήσει και πολλά ψώνια, δεν γίνεται. Μια βολτίτσα καλύτερα. Ιδούτα αξεσουάρ. Τώρα θα περάσουμε στις τσάντες μου. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι και ιδιαίτερο είναι αυτή εδώ η τσάντα, την οποία την έχει φτιάξει η μητέρα μου. Είναι διαχειρός της μητρός. Μπράβο στη Μανούλα που την έχει πλέξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το μπρονζέ χρυσό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μέταλλο, η αλυσιδίτσα. Μόνο λεπτομέρεια με το λουλουδάκι μπροστά μου κάνει λίγο υπερβολή και θα την έβγαζα στη θέση σου. Γενικά όμως πρόκειται για ένα πολύ ωραίο τσαντάκι και μπράβο στη Μανούλα σου. Τα γνωρίζω όλα. Κεντάω, κάνω βελονάκι ψηλό. Γιουβαρλάκια. Έχω πάρει από τη μαμά και από τη γιαγιά πολλά χαρίσματα, η αλήθεια είναι. Δεν στο έχω να κεντάς. Με τέτοια εμφάνιση, αλλά, είσαι χαίρετο άντρας. Προκομμένο κορίτσι, μπράβο. Εγώ πάλι από βελόνα και κλωστή. Σκράπας. Θα δώσω εξετάσεις. Μένω κάθε χρόνο. Παρόλο που πιάνει και το δικό μου χέρι, ιδιαίτερα σε βελονάκι και ντύματα κτλ. Τα έτοιμα είναι πιο γλυκά. Και τα ξένα. Έτσι προτιμώ τα χειροποίητα πράγματα της μητέρας μου να τα έχω στην ντουλάπα μου. Υπέροχο, υπέροχο, υπέρλαμπρο. Υπερατλαντικό. Τσαντάκι. Ό,τι άλλο πω είναι περιττό. Γενικώς. Μία ακόμη τσάντα. Για να δούμε που τη φοράς. Πρωινής ώρας που χρησιμοποιώ και όταν πηγαίνω στο πανεπιστήμιο. Πού? Είναι αυτή εδώ. Οι χρυσές μεταλλικές λεπτομέρειες είναι ό,τι πρέπει. Δεν υπερβάλλουν. Είναι και πολύ λουξ που είσαι και εσύ λουσάτη. Αλλά έχουν και μια ησυχία ταυτόχρονα. Πάρα πολύ ωραία τσάντα για το πρωί. Μπράβο. Κάνω την προπτυχιακή μου στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στον τομέα ανθρωπιστικών σπουδών με ειδικότητα στον ελληνικό πολιτισμό. Ναι. Πάντοτε μου άρεσε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα, την αρχαία Ελλάδα και γενικότερα την Αθήνα. Κι άλλη Μανολίδη. Ήταν κάτι που το είχα καημό, ας πούμε, από μικρή. Έχεις ανέβει πάρα πολλά level στα μάτια μου. Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σου και είσαι ανώτερα. Και στο Χάρβαρντ. Πολύ καλά κάνεις. Η γνώση δεν σταματάει ποτέ. Ούτε η γνώση, ούτε τα αξεσουάρ. Τώρα θα περάσουμε στα αξεσουάρ. Ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι για μένα που έχει συναισθηματική αξία είναι αυτό το δαχτυλίδι, το οποίο είναι της γιαγιάς μου. Δεν είναι πλέον στη ζωή. Είναι ένα κομμάτι. Τι κομμάτι? 40 ετών και πάνω. Με συγκινεί και μόνο ότι είναι της γιαγιάς σου, εκτός το ότι είναι υπέροχο, είναι απλό, καθαρό. Μ' αρέσει που έχει αυτό το βαθύ μπλε έτσι. Και αν έχεις το όνομα της γιαγιάς σου, να το φοράς. Δεν βγαίνει ποτέ σχεδόν από το χέρι μου και το έχω μια εξαιρετική αδυναμία, όπως είχα και στη γιαγιά μου και μου είχε και εκείνη. Υπέροχο να μην το βγάλεις ποτέ. Φανταστικό. Όλα του τέλεια. Όλα του. Πάντα έχει το δαχτυλίδι αυτό στο χέρι της και η επιθυμία της ήταν να το πάρω εγώ. Είναι ωραία να έχουμε τώρα αγαπημένα πρόσωπα. Και ιδίως όταν δεν είναι στη ζωή. Γλυκούλα. Μου αρέσει και στο δάχτυλό σου, πολύ ωραίο. Καλά κάνεις και το φοράς κάθε μέρα. Μάλα ματένια. Μέσα από μια μεγάλη συλλογή από σκουλαρίκια που τα φτιάχνει η αγαπημένη μας ξαδέρφη Μαρία. Και πρόμο. Έχω ξεχωρίσει αυτά τα σκουλαρίκια που είναι ιδιαίτερα. Είναι χειροποίητα. Ποια κούρεψε. Μου κάνουν πάρα πολύ 80s, αλλά στις εποχές, στις δίσκο, τις καλές. Και θεωρώ ότι έχουν και μια πολύ ωραία και καλή γεωμετρία. Πολύ ωραίο κομμάτι, χρυσοκέρα ξαδέρφη σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Είμαστε καλλιτεχνική φύση γενικότερα. Ξεκινάμε από τη γιαγιά με τα ωραία της πλεκτά. Συνεχίζουμε με την ξαδέρφη με την ωραία της συλλογή και τα σκουλαρίκια. Εγώ με το μακιγιάζ και τα κομμωτικά μου. Μας αρέσει γενικότερα όλο αυτό το στυλ. Είναι κληρονομικό το χάρισμα. Μπράβο, όλη η οικογένεια καλλιτεχνική. Η μαμά της τσάντες, η ξαδέρφη τα σκουλαρίκια. Και η κόρη περμανάν. Μια χαρά, είσαι τυχερή μαλαματένια. Τώρα θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες μου από τα πολύ παλιά χρόνια. Το χρυσό αιώνα του Περικλέους. Εδώ είμαι σε ηλικία 19 ετών. Ψέματα. Σε μια εκδρομή που πάει τον αδερφό μου, τον έχω συνοδεύσει στο σχολείο, στο κεφαλάρι. Το κεφαλάρι! Τα μαλλιά μου εδώ πέρα τα έχω κοντά, αγορίστηκα κομμένα. Είναι ένα στυλ που συνήθιζα μικρότερη να έχω. Δεν θα σε γνώριζα ποτέ αν μου δείχνεις αυτή τη φωτογραφία. Δεν καταλάβαινα ποτέ ότι είσαι εσύ. Άλλο χρώμα, άλλο κούρεμα. Νομίζω ότι σε προτιμώ τώρα με διαφορά. Προσπαθώ να τα μακρύνω πάρα πολλά χρόνια τα μαλλιά. Με λίπασμα. Ξεκίνησα να μακραίνω σε ηλικία περίπου 28 χρονών. Εντάξει, άλλη εποχή τότε, πιο νέα, διαφορετικό στυλ. 80's. Ωραίο και τότε. Το κοντό μαλλί νομίζω μου πηγαίνει. Είναι το πρόσωπο βάλ και νομίζω στα βάλ πρόσωπα ταιριάζουν όλα τα είδη μαλλιών. Σου πηγαίνει το κοντό μαλλί, αλλά αυτό το κοντό ήταν για τότε. Τώρα, άμα τα κάνεις ποτέ κοντά, θα πρέπει να κάνεις ένα πιο ωραίο σύγχρονο κοντό, να είναι γεμάτο το πρόσωπό σου. Είσαι κούκλα, μπράβο. Πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Η επόμενη φωτογραφία είναι από διακοπές στη Μύκονο. Εδώ είμαι 25 χρονών, ξανθιά. 17 χρόνια υπήρξα ξανθιά. Και αυτό το ξανθό, το ανοιχτό σου πάει πάρα πολύ. Σου ένα μοντέλο, αγάπη μου. Έχω περάσει από όλη την χρωματική κλίμακα των μαλλιών και μπλε και των χρωμάτων.
Είναι καλοκαιράκι. Κοτσίδα τα μαλλιά. Συνηθίζω γενικώς, μου αρέσουν οι κοτσίδες. Τ' αρέσει να πειραματίζεσαι με τα μαλλιά σου. Μπράβο, καλά κάνεις. Είναι και η δουλειά σου άλλωστε. Τα πειράματα. Το καλοκαίρι βεβαίως καλά έκανες και έπιασα πάνω τα μαλλιά σου κότσο ώστε να μην υδρώνεις. Δεν περίμενα ποτέ να γίνω μελαχρινή. Όσοι μου λέγανε κάποια στιγμή ότι θα σου πάει πάρα πολύ το μαύρο χρώμα κτλ., λέω δεν πάτε καλά με τίποτα. Ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή αυτή για μένα και τελικά νομίζω ότι μου πηγαίνει καλύτερα από όλες τις υπόλοιπες. Μπορείς να το κάνεις και λίγο πιο ανοιχτό, δεν χρειάζεται να είναι πολύ πολύ μαύρο. Γενικά όμως σε τονίζει πολύ, έχεις αυτό το πολύ λεπτό προσωπάκι, σου πάει πάρα πολύ το σκούρο μαλλί. Έχεις μαλλο χρώμα. Εδώ πάλι σε ηλικία νομίζω 23 περίπου χρονών. Με νεγάκι. Ξανθιά. Μα τι γίνεται με σένα, σε κάθε φωτογραφία διαφορετική είσαι. Δείχνει άλλες. Μπράβο. Είχα υιοθετήσει το στυλ της Marilyn Monroe. Μου άρεσαν λίγο τα πιο κοντά μαλάκια, τα πιο μπουκλαριστά, με περισσότερο όγκο. Λίγο Meryl Streep όμως μου κάνεις εδώ. Την πέθανες. Όχι Marilyn Monroe. Είναι το επάγγελμα τέτοιο που με εμπνέει για να κάνω πολλές αλλαγές και να μπορώ να δείχνω και στις πελάτησές μου τις διάφορες στυλιστικές αλλαγές γενικότερα στο κομμάτι των μαλλιών. Γι' αυτό το κάνει. Και να παίρνουν κάποιες ιδέες και για τον εαυτό τους. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κοντό μαλλί σε σένα. Πραγματικά στο λέω και στο προτείνω με αυτά τα υπέροχα ζυγωματικά, με αυτό το ωραίο λεπτό προσωπάκι. Δεν είναι ότι δεν σου πάει το ξανθό. Είσαι ανοιχτή και σου πηγαίνει τονικά, αλλά όχι αυτό το κίτρινο ξανθό. Η κατάσκοπος που με αγάπησε. Η μαλαματένια με τα αγαπημένα της σύνολα κάνει βόλτες στο παλάτι. Για να τη δούμε. Για να δω κόσμημα. Αυτό είναι ένα πρωινό σύνολο. Θεά. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι υγιεινοί χρωματισμοί. Oh. Έτσι μπορώ να πάω οπουδήποτε για καφέ, μπορώ να πάω στο πανεπιστήμιο, μπορώ να πάω οπουδήποτε. Μου αρέσεις πάρα πολύ με αυτή την κλος φούστα. Πολύ ωραίο το ντένιμ από πάνω, πολύ ωραία η τσάντα, πολύ ωραίο το κάντρι μποτάκι, φανταστικό το παλτό και το καπέλο ακόμα σου πάει πολύ βέβαια. Και καπέλο και πολύ μακρύ μαλλί κάνει μια έτσι ανισορροπία. Οπότε μήπως τα πιάνεις τα μάτια όταν βάζεις τα καπέλα σου. Γενικά όμως όλα σωστά. Μπράβο σου. Καπελάκι, σχεδόν πάντα. Μου αρέσουν πολύ τα καπέλα. Τα χρησιμοποιώ όλες τις ώρες, εκτός από βράδυ. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω πάρα πολλά καπέλα σε όλες τις αποχρώσεις. Και είναι ένα κομμάτι που με αντιπροσωπεύει. Εγώ καπέλο δεν φοράω πολύ συχνά, δεν μου αρέσει σε μένα. Γενικά φοράω όμως αξεσουάρ, προτιμώ πολύ σκουλαρίκια, θα φοράσω βραχιόλια, το ρίχνω εκεί. Εγώ το ρίχνω στο φαΐ. Συνεχίζουμε με την εντυπωσιακή μαλαματένια. Ένα απογευματινό look είναι αυτό στα χρώματα του ναυτικού. Μου αρέσει πάρα πολύ γενικότερα σαν στυλ. Το χρησιμοποιώ σε πολλές μου εμφανίσεις. Θα πήγαινα να πιω ένα καφέ, ένα κοκτέιλ, ίσως σε κάποια παραλία, παραθαλάσσια δηλαδή, έτσι, να μου θυμίζει και λίγο τα ναυτικά συστήματα. Τα αγαπώ αυτό το σύνολο όπως και ό,τι άλλο έχω δει. Και αν πας βόλτα, μην πας μόνη σου, έτσι με αυτό το σύνολο, πάρε και παρέα. Θα σε κλέψουν. Oh. Είμαι νησκετοπούλα και γενικότερα μου αρέσουν τα χρώματα του ναυτικού. Μου αρέσει το μπλε της θάλασσας. Και όλο το μπλε του χάρτη. Το κόκκινο που φανερώνει έτσι λίγο μια πιο εκρηκτική προσωπικότητα. Έτσι συνδυάζοντας λίγο το νερό με τη φωτιά, νομίζω ότι έχω βρει το στοιχείο μου το απόλυτο. Εδώ υπάρχει μια υπερβολή. Σαν στυλ γενικά όλο αυτό το 50's look είναι πολύ ταιριαστό για σένα, αλλά το ζωνάκι το κόκκινο δεν χρειάζεται. Στη θέση του θα έβαζα μαύρο ζωνάκι με το λευκό στίσερ που πολύ σωστά έχεις βάλει, το πάρα πολύ ωραίο μπλε σακάκι, την τζαντούλα σου, το πουά παντελόν και τα κόκκινα πέδιλα τα βρίσκω πολύ βραδινά για αυτό το look. Να ένα βραδινό look! Κάτσε να σε σκανάρω. Το βραδινό μου φόρεμα είναι αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ το πράσινο χρώμα. Ναι. Είναι ανοιξιάτικο έως καλοκαιρινό. Μου αρέσει πολύ ο συνδυασμός μαζί με το κόκκινο. Συνδυάζεται εύκολα, μπορεί να φορεθεί από το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Το πράσινο φυσικά και σου πάει πάρα πολύ. Αμπύρ, πάρα πολύ ωραία ματιέρα, μαλακή. Το κορδονάκι εκεί κάτω δεν είμαι σίγουρη αν μου αρέσει ακριβώς κάτω από το στήθος. Κόκκινο και πράσινο μας αρέσει πολύ. Βέβαια, σε μια τέτοια μπόχο chic εμφάνιση, ο φάκελος μας κάνει λίγο αυστηρό και συντηρητικό. Άρα θα θέλαμε κάτι σε πιο μαλακό, με κάποιο κρόσι, ίσως κάποιο πουγγί. Δεν ταιριάζει πάρα πολύ το συγκεκριμένο παπούτσι, ούτε με το δαχτυλίδι στο δάχτυλο, αλλά ούτε και με το λεπτό τακούνι. Αυτό το look θέλει τύπου χοντρό 70's πέδιλο. Και το πράσινο και το κόκκινο είναι υπέροχα χρώματα, κάνουν υπέροχη αντίθεση.
Είσαι μοντέλο. Δεν έχω επιλέξει αξεσουάρ ιδιαίτερα, γιατί ήθελα να δώσω βαρύτητα στο φόρεμα και στις λεπτομέρειές του. Ωραίο το φόρεμα και όντως ταιριάζει με το κόκκινο χρώμα. Απλώς θα ήθελα να πιάσεις λίγο τα μαλλιά σου επάνω, να βάλεις και ένα εντυπωσιακό κολλιέ, ώστε να αναδειχθεί καλύτερα το ντεκολτέ σου. Μετά από την επίσκεψη στο Μέγαρο της Σαλαμίνας, τώρα μου φαίνεται λίγο περίεργο που επιστρέφω στο ταπεινό σαλονάκι μας. Κορίτσια, πώς σας φάνηκε η ντουλάπα της Μαλαματένιας? Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία. Μου άρεσαν τα χρώματα που είχε, τα φορέματα φυσικά. Μου άρεσε πάρα πολύ το φόρεμα, το μπέζο μακρύ που φόρεσε στη βάφτιση του γιού της. Εγώ θα τα έλεγα πολύ εντυπωσιακά όλα τα ρούχα της. Εγώ θα τα έλεγα πολύ ταιριαστά με τη Μαλαματένια. Νομίζω ότι είπατε το ίδιο. Πάμε τώρα να πάρουμε τη Μαλαματένια και να πάμε για ψώνια με το μαγικό βανάκι του Shopping Star. Κοίτα τη γυναικάρα σου φέρνω. Τη χερούλη. Μπορώ να έχω το φάκελο, παρακαλώ? Τι έβαλες στα μαλλιά? Η περιοχή είναι Αγία Παρασκευή. Δεν έχω ξαναπάει στην Αγία Παρασκευή. Όντως. Αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Πού θα πάτε βόλτα? Την αξιάτικη μου βόλτα θα την πάω με τον άντρα μου, τον Βαγγέλη. Εμένα? Το αγαπημένο μας ναύπλιο. Ιδηλιακό μου φαίνεται να πας με τον Βαγγέλη στο ναύπλιο, να περάσετε τέλεια. Ποια θα είναι η πιο αυστηρή? Η πιο αυστηρή στην κριτική της πιστεύω θα είναι η Αριστεία, σαν μεγαλύτερη όλων. Έχει μεγαλύτερη εμπειρία στο στελεχιστικό κομμάτι. Νομίζω όμως πως θα την εντυπωσιάσω. Μαλαματένια μου. Με έχεις εντυπωσιάσει ήδη. Δες Μαλαματένια, φτάσαμε. Μήπως δίψασες? Αγαπητές σοφέρ, ανοίξτε στην κοπέλα. Έφτασα στην περιοχή μου, ώρα για ψώνια. Η 40χρονη hair and makeup artist από τη Σαλαμίκονο ξεκινά το σαφάρι του shopping στην Αγία Παρασκευή, αναζητώντας ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για ένα σύνολο που θα φορέσει με τον συνονόματό μου σύζυγο σε μια ανοιξιάτικη βόλτα τους. Όλα αυτά μέσα σε 2,5 ώρες και με 350 ευρώ. Ενώ στη συνέχεια θα έχει άλλα 20 λεπτά για να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο καμαρίνι του Shopping Star. Γεια σας. Γεια σας. Παρακαλώ, θα ήθελα να μου δείξετε συνολάκι, φορεματάκι για μια βόλτα, μια εκδρομή. Ωραία. Υπάρχει παντελόνα με το τοπάκι της. Πώς σου φαίνεται? Πολύ καλά, θέλετε. Δες παιδί μου. Φουστίτσα. Σ' αρέσει? Κάτω της σολέει φουστίτσα. Τι τα βάλες αυτά στα μαλλιά? Και πουάλ υπάρχει εκεί. Να διαβάλω λίγο στην πουάλ. Στο πουάλ από εδώ. Καλέ, μίλα λίγο. Ζήπολός μου. Όχι. Θα ήθελα να μου δώσετε να συνδυάσω λίγο αυτήν εδώ πέρα τη φουστίτσα με κάτι από πάνω. Ναι, για να σου δείξω αυτό το φορεματάκι που μας εδώ. Ωραία. Η φούστα τώρα, πώς να τα συνδυάσεις? Πιάνει το ίδιο του, με λευκό ή μαύρο. Αργούμε λίγο. Να το δω λίγο το λευκό μπλουζάκι. Να το δεις. Με χρώμα. Μέτα, ρόζο. Σε ρόζ θα ήθελα κάτι, να το κοιτάξω. Ρόζ να γίνω να με κοιτάξεις. Το ίδιο το θα μου δώσετε να το θυμάσω. Δώστε μας. Το ίδιο το... Ναι. Πού πας? Και ένα μπλουζάκι θα ήθελα από μέσα να δοκιμάσω. Ναι. Λευκό ή μαύρο? Δώστε μου στο λευκό. Ορίστε. Μπορώ να δοκιμάσω? Βεβαίως. Τι, έτσι γουρούνι στο σακί? Περιμένω, Πέμπτη Δημοτικού. Πολύ ωραίο αυτό το σουλάκι, μου αρέσει πολύ. Μου ταιριάζει. Είναι σε πολύ ωραίο με κόση φούστα. Θα μπορούσε να συνδυαστεί και με κάτι άλλο από μέσα, αλλά το λευκό νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το χρώμα και δεν θα ήθελα να το αλλάξω. Αυτό το 50s look το οποίο σου πάει έτσι μαζί για να πας στο ναύπλιο μου κάνει υπερβολικό. Τι να κάνω, είμαι ρομαντικός άνθρωπος, μου αρέσουν πολύ τα τούλια. Η ντουλάπα μου απορτίζεται από πολλά τούλια. Τούλια και βίδες. Είμαι του τουλίου. Είναι όντως ρομαντικό το ρούχο. Έχεις όντως τέτοιες φούστες στην ντουλάπα σου. Γιατί δεν δοκιμάζεις κάτι άλλο που δεν έχεις? Το έχεις συνδυάσει εξαιρετικά. Λες. Είσαι και έτσι λίγο εσύ γουστόζα, σου αρέσουν τα σχέδια. Θα ήθελα όμως να σε δω με κάτι πιο ζωηρό. Θα κάνουμε έτσι μια βολτίτσα στην παραλία, στο Μπούρτζι. Και λουλάς. Αργότερα θα πιούμε ένα κρασάκι προς απογευματάκι. Και. Και. Είδαμε. Έχω πάει στο ναύπλιο. Πώς σου φάνηκε? Είναι φανταστικότατο μέρος. Και είναι πολύ ρομαντικό μέρος, μια που είσαι και εσύ ρομαντικιά, συμπίπτουν τα δύο γεγονότα.
Ωραίο. Ωραίο γι' αυτό. Το μπόχο χορηματάκι μου αρέσει πολύ. Ωραίο το χρώμα του, πολύ ωραίο. Μάζεψες και το μαλλί. Μ' αρέσει έτσι το ανοιχτό χρώμα πάνω μου λόγω του ότι έχω μαύρα τα μαλλιά. Είναι ρομαντικό, είναι όμορφο. Να μια ωραία ιδέα για τον ναύπλιο. Μ' αρέσει που είναι έτσι τύπου βικτοριανό, που έχει μια δαντέλα off-white, η οποία είναι τύπου πρωινή και η φούστα κάτω κάνει μπόχο, κάνει χίπι, κάνει απλό και πρωινό. Μια χαρά. Δεν μ' αρέσει. Δεν είναι μαλαματένια. Απήχθη. Και οι δαντέλες μου αρέσουνε και τα σεμεδάκια μου αρέσουνε και το όλο το σπίτι στρωμένο το έχω με απ' όλα. Και με πετσετάκια και με απ' όλα. Μία απ' όλα. Μια μαλαματένια μου, κάτι δεν μου πάει καλά εδώ. Μήπως το φορεματάκι είναι λίγο ανάποδα, κάτι, η δαντέλα μπροστά, κάτι με χαλάει. Και παραδοσιακή είμαι. Και κεντρική είμαι και απ' όλα είμαι. Και νομίζω ότι έχω βάλει και ανάποδα το φόρεμα. Δεν έχει σημασία όμως, το ίδιο μου κάνει. Ανάποδα το έβαλες, πώς το έκανες αυτό? Δεν κατάλαβες τίποτα. Φοράω μαξι φορέματα, φοράω γενικώς φούστες, φοράω μινι φούστες, μακριές φούστες, τα πάντα όλα φοράω. Στο Βαγγέλη αρέσουν όλα. Εκλεκτικός ο Βαγγέλης. Δεν θα μου λέει κάτι ιδιαίτερο, θα μου λέει πάλι πόσο κούκλα είμαι. Φτού μου. Καλά ρε αγάπη, ο άντρας σου είναι τόσο αρετευμένος μαζί σου, που λογικά να σε πει κούκλα. Όχι ότι δεν είσαι, αλλά εντάξει. Με τον Βαγγέλη είμαστε μαζί 20 χρόνια. Ήρωας. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Και ο έρωτας επίσης. 20 χρόνια, μπράβο σας παιδιά, να ζήσετε για πάντα μαζί, εύχομαι. Να δω και κάτι ακόμα. Τυχερή που βρήκες το Βαγγέλη. Έχει κάτι το ερωτικό αυτό το όνομα. Έχετε πάρα πολύ ωραία ρούχα, Γενική. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάρεις κάτι? Θα ήθελα να μου δώσετε να δοκιμάσω το φορματάκι αυτό εδώ. Μη δείχνεις. Στο αυτό εδώ. Ορίστε. Έμπαινε μαλαματένια. Πάλι ρομαντικό. Ωραίο πολύ και αυτό το φορεματάκι. Έχει πολύ ωραία χρωματάκια. Μου αρέσει πολύ ο φιόγκος, είναι πάρα πολύ στη μόδα. Γενικότερα έχει μια διάθεση έτσι ρομαντική, κοριτσίστικη. Δεν μου αρέσει σε αυτό το φόρεμα που είναι τόσο σοβαρό. Θα ήθελα να σε δω με κάτι πιο ανάλαφρο και άνετο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αέρινο, είναι λεπτό υφασματάκι, ανοιξιάτικο στυλ. Μ' αρέσει το χρώμα. Το μήκος μπορεί να είναι κοντό. Έλα, δώσ' του. 40 είναι ακόμα, ας το φορέσει. Μ' αρέσει. Τώρα που θα πάμε στον Άφρο, τα παιδιά θα μένουν στη μητέρα μου. Λογικό. Γενικότερα μου πάει η καρδιά να αφήσω τα παιδιά μου να πάω μια εκδρομή με το σύζυγο. Άλλωστε το έχω μεγάλη ανάγκη. Και σαν μητέρες που είμαστε, χρειαζόμαστε και εμείς το χρόνο μας. Σίγουρα κάθε μανούλα θέλει το προσωπικό της χρόνο να είναι καλά οι γιαγιάδες. Ή οι babysitters. Αυτές κλέφτρες θα γίνουν. Η μαλαματένια αναχωρεί από το πρώτο μαγαζί της Αγίας Παρασκευής και βάζει πλώρη για το επόμενο. Έχει ακόμη 2 ώρες, 1 λεπτό και 27 δεύτερα. Γεια σας. Παρακαλώ, θα ήθελα να μου δείξετε φορεματάκια. Σιγά, κάνε τον τρόμο, ξέρεις. Φορεματάκι. Τι έχουμε? Χρωματάκι. Χρωματάκι δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Έχω αυτό εδώ πέρα με τη ζώνη. Και μετά έχω σε φούστες πολύ ωραίες. Και φούστες έχω και γάβρο έχω. Μπορείτε να συνδυαστεί. Έτσι. Άκου τον κύριο, ξέρει. Χρωματάκι, έχω τα ριγέ εδώ πέρα. Και έχω και πολύ ωραίες πλισέ. Πλισέ φούστες, Ναι, ναι, με λιμζερή από πάνω. Μπορεί να συνδυαστούν πολύ ωραία. Καλά και ψιθυρίζετε. Έχετε μυστικά από μένα. Ντροπή. Θα πάρω και αυτό το σύνολο. Αυτό το που κάνω σαν και θέλω. Και μία φουστίτσα τη λευκή θα πάρω την πλισέ. Θέλετε και κάποιο τζάκετ από πάνω σε γλυστή, είναι λευκό. Ναι, και στο τζάκετ σε λευκό. Θα το θυμίσω. Ωραία. Να δοκιμάσω, μπορώ να φορέσω. Όχι, θα τα πάρεις με το μάτι. Με look η Λαρά. Ωραίο το χρώμα. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ είναι ένα print, να το πω, που το συνηθίζω να το φοράω σε όλους τους χρωματισμούς και σε πουάλε ψηλό και σε πιο χοντρό όπως είναι αυτό εδώ. Και μου αρέσει το ύφασμα έτσι που είναι λεπτό. Μία ζωνούλα μπορώ να έχω για να το δω λίγο με ζωνούλα αυτό μαζεμένο. Μαλαματένια μου, εσύ είσαι μια grande γυναίκα. Δεν θα μου βγεις με το πουά, το πουκαμισάκι, το oversized για να πας στον ναύπλιο με το Βαγγέλη. Δεν το επιτρέπω. Ούτε με ζώνη, ούτε χωρίς. Τι είναι αυτό, μαλαματένια? Μανιτάρι μαγικό. Αυτό είναι για να το φοράς εσύ μέσα στο σπίτι και να κάνεις τις δουλειές. Δεν νομίζω ότι εσύ θα βάλεις αυτό το φόρεμα ποτέ και θα βγεις έξω με τον άντρα σου. Ωραία. Είναι ένα ωραίο συνολάκι. Για το Βαγγελάκι. Βέβαια τώρα. Τι. Ήθελα λίγο και περισσότερο χρώμα να δώσω στην εικόνα. Τώρα που βάλεις τη ζώνη είναι. Ρίχτα. Πιο θηλυκό, θα το έλεγα.
κοιτάω μόνο φορέματα, περισσότερο μάλλον φορέματα, γιατί είναι πιο θηλυκά, είναι πιο ρομαντικά. Και αποκαλυπτικά. Μ' αρέσει πιο πολύ στη σιλουέτα μου το φορεματάκι. Έχεις πολύ ωραίο σώμα, δεν θα ήθελα αυτό το ρηχτό πάνω σου, θα ήθελα κάτι σε πιο στενή γραμμή. Και ο Βαγγέλης συμφωνεί, το αρέσουν πάρα πολύ τα φορεματάκια πάνω μου. Συμφωνώ. Όλα βέβαια το αρέσουν πάνω μου, αλλά και τα φορεματάκια έχει μια δυναμία. Πες τον Ευάγγελο. Παντόφλα. Να έχει ψυχραιμία. Μόλις πάτε στον άπλο και βάλεις αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Νέο look αόρατη στον άφλιο. Πολύ ωραίο το τζάκετ, μου αρέσει πάρα πολύ. Σε είχα και καλύτερα. Το χρώμα αυτό του παγού δεν το λες ολόλευκο. Είναι στο στυλ μου το τζάκετ αυτό. Έχω πολλά τζάκετ τέτοια σε πολλά χρώματα. Τα τρούξ που έχει είναι. Για πες. Πιο έτσι, παραπέμπει σε πιο ροκ λίγο στυλ. Ταυτόχρονα όμως κρατάει λίγο και τι? Το πιο αρωματικό. Αρωματικό. Δεν είναι τόσο πολύ. Μέταλ το σύστημα. Τι να είναι. Καλά έκανες και σκέφτηκε να βάλεις και ένα πανοφόρι αφού θα πας στον άφλιο. Μπορεί να έχει και λίγο αεράκι. Θα τη ζεστάνει ο βάγκος. Θα γυρίσει και αργά. Όλα τα ξέρεις. Μου αρέσει που είναι αυτό το άσπρο του πάγου. Ταιριάζει. Τι έπαθες καλέ. Μίλα μου. Πολύ ωραία η φουστίτσα η πλησέ. Μου αρέσει πολύ και το πουκαμισάκι. Γενικά είμαι του λευκού χρώματος, χειμώνα καλοκαίρι. Πόσο μάλλον τώρα. Που είμαστε στην άνοιξη. Πολύ sick. Καλά κάνεις και σ' αρέσει το λευκό. Και εμένα μ' αρέσει να το φοράω και χειμώνα και καλοκαίρι. Απλώς θα ήθελα να φορέσεις κάτι που να έχει χρώμα. Ίσως να αλλάξεις τη ζωνούλα και να την κάνεις λίγο πιο ζωηρή. Το πλισέ είναι πάντα σχεδόν στη μόδα. Σχεδόν. Δεν φεύγει ποτέ. Είναι κλασικά κομμάτια αυτά. Του Μπετόβεν. Μ' αρέσουν πολύ τα πουκάμισα. Είμαι και του πουκαμίσου. Δεν άφησες τίποτα. Έχει πάρα πολύ ωραίο ύφασμα. Αέρινο, λεπτό, ναι. Ανοιξιάτικο, ό,τι πρέπει. Μ' αρέσει το τζάκετ, πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο και ανοιξιάτικο πανοφόρι και μ' αρέσει μέσα και το πουά που κάμισο. Τώρα η πλησέ φούστα σε λευκό, άσχημη δεν είναι, αλλά μου κάνει πολύ επιτηδευμένο. Γενικά δεν είμαι του συντηρητικού ντυσίματος, μπορώ να τα υποστηρίξω όμως όλα. Μ' αρέσει και το σεξι ντύσιμο. Μπορώ να φορέσω διάφορα κομμάτια από όλες τις γκάμες. Καλά κάνεις και τα συνδυάζεις όλα, αφού το μπορείς. Έχεις πολύ ωραίο σώμα. Συγχαρητήρια. Γυμνάζομαι αρκετά, κάνω pole dancing. Ήμουν σίγουρος. Όμως και στην περίπτωση αυτή, ένα έτσι λίγο πιο ρομαντικό συντηρητικό, δεν μπορώ να πω ότι δεν θα μου άρεσε. Το pole dancing που μου αρέσει. Κάνε λίγο. Μόνο να το βλέπω, τίποτα άλλο. Μπράβο που γυμνάζεις και κάνεις pole dancing, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Έβγε. Να κοιτάξω κάτι ακόμα. Το pole dancing τι μας το ανέφερε. Αφού δεν έχει στείλει το μαγάζι, τι να το κάνω. Ή μήπως να φέρω έναν. Σας προτείνω και ένα λιντζερί. Θα πήγαινε πολύ όμορφα με αυτή την παντελόνα. Παντελόνα, ναι. Θα προτιμήσω αυτό εδώ να δοκιμάσω. Μου αρέσουν αυτό πολύ. Είναι φόρεμα, ναι. Αλλά μπορείτε να το συνδυάσετε και με ένα τζιν ή ένα. Ωραία, παντελόνα. Θα προτιμήσω να το συνδυάσω με φόρεμα, σαν φόρεμα και θα ήθελα και ένα τζάκετ να το κοιτάξω στο ανάλογο χρώμα. Είναι για pole. Ωραία, μπαίνω να δοκιμάσω. Δοκίμαζε εσύ και εγώ περιμένω. Ριγκατόνι, αλπέστο. Πολύ ωραίες κυρίγες, μου αρέσουν πάρα πολύ. Βέβαια νομίζω ότι θα μου είναι αρκετά κοντό εδώ στα πλαϊνά αυτό. Λες, Δεν νομίζω ότι τολμούσα να το φορέσω σκέτο. Παρ' όλα αυτά, οι χρωματισμοί του είναι πάρα πολύ ωραίοι. Okay. Ταιριάζει πάρα πολύ με το τζάκετ. Να το τολμούσεις σκέτο, το κοντό δεν μας νοιάζει, μια χαρά σου πάει. Απλώς δεν θα επέλεγα το συγκεκριμένο σεμιζιέ φόρεμα, νομίζω ότι οι ρίγες δεν είναι τόσο κολακευτικές. Το πανοφόρι θα το κρατούσα. Το πέταξε σαν στημένη λεμονόκουπα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, σαν ύφος και στυλ. Είναι το στυλ μου και αυτό. Το γουστάρω σεμιζιέ. Εντάξει μαμαζελίτσα. Το πλάι ζωνίτσα όχι μπροστά. Άμα το πάρεις θα έρθω να σε φτιάξω. Το πλάι ζωνίτσα, όχι μπροστά αυτό το φιωγκάκι, δεν μ' αρέσει. Και γιατί όχι, ναι, θα το τολμούσω. Τι? Ούτως ή άλλως, βολτίτσα θα πάω στον άφλιο. Όχι διακοπές. Στην ακροθαλασσιά εκεί να θαυμάσω τον Μπούρτζι. Να πάρεις και βάρκα. Και μ' αρέσει γενικότερα, επειδή έχω τα μαλλιά μου σκουρόχρωμα, ναι. Μ' αρέσει να δίνω χρώμα. Χαίρομαι που συνδυάζεις και σκέφτεσαι τα look με τα μαλλιά σου. Καλά, δεν σε περιορίζουν όμως, μπορείς να φορέσεις ό,τι θέλεις. Και το συγκεκριμένο δεν έχει και πολύ χρώμα. Είμαι σίγουρη πως θα αρέσει αυτό το σεμιζιέ στη Βίκη, γιατί το λέει συνέχεια πόσο μου αρέσει το σεμιζιέ και πόσο μου αρέσει το σεμιζιέ. Μ' αρέσουν γενικά τα ρόμπ σεμιζιέ, αλλά αυτό το συγκεκριμένο δεν είναι για σένα, δεν πάει ωραία στη γραμμή σου. Πόρτα. Η Μαλαματένια την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια από το δεύτερο μαγαζί με ρούχα, όπου έμεινε αρκετά για να δοκιμάσει τα ρομαντικά της σύνολα για τη βόλτα με τον έρωτά της στο Βαγγέλη. Ένα ακόμα μαγαζί με ρούχα μας έμεινε. Πάμε!
Μη χαζεύεις, εδώ είμαστε. Γεια σας. Παρακαλώ, θα ήθελα να μου δείξω τρία χρωματάκια, έτσι για μια ανοιξιάτικη βόλτα. Σε μακρύ, κοντό, ναι. Ναι, να βοηθήσω. Χρωματάκι θα ήθελα. Έχουν έρθει όλα με χρώματα τώρα. Και στα σακάκια μας και όλα τα σχεδιάκια είναι με χρώμα. Για δες. Μ' αρέσουν πολύ και τα ροζ. Πολύ τα χρώματα αυτά. Αλήθεια. Και αυτά τα χρωματάκια πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Να δοκιμάσω αυτό. Το κρατάω. Μετά έχω να κοιτάξω κάπου αλλού. Κοίτα προς τα εδώ. Να σου πρότεινα και τη δαντελίτσα σε φόρεμα. Τι είναι αυτή. Αυτό είναι. Καλέ, πάρε και λίγο χρώμα. Όλο λευκά, λες και είσαι η πριγκίπισσα του χιονιού. Αυτό είναι στο νούμερό μου. Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι one size. Ωραία. Φαίνω και αυτό και πάω να κοιμαστώ. Ο καθιστός Σταύρος, Ουγγ. Ωραίο φορεματάκι αυτό. Μου αρέσει έτσι που είναι πιο παραδοσιακό να το πω. Έχει ωραίο στυλ, ωραία χρώματα, ωραία τα κροσάκια εδώ. Μ' αρέσει η μπόχο διάθεση, αλλά όχι αυτού του τύπου, γιατί εσύ έχεις μια πάρα πολύ ωραία σιλουέτα και είσαι μια πάρα πολύ έτσι προσεκτική γυναίκα με τη σιλουέτα σου, με τα μαλλιά σου, με το μακιγιάζ σου, με το πρόσωπό σου. Δεν θα θέλει να βάλεις κάτι το οποίο τόσο πολύ σε φοράει και δεν φαίνεται καθόλου η γραμμή σου από μέσα. Είναι λίγο χιπικό, είναι λίγο μπόχο, είναι λίγο έθνη και είναι λίγο απ' όλα. Είναι και αυτό ο στυλ μου. Δεν έχω και ιδιαίτερο στυλ εδώ που τα λέμε, κάποιο συγκεκριμένο. Όλα μου ταιριάζουν και όλα μου αρέσουν. Καλά, ό,τι και να βάλει μου αρέσει. Έτσι, ό,τι και να βάλει. Πολύ συμπάθεια. Και γενικά είναι πάρα πολύ κυρία. Μ' αρέσει αυτό το κυριλέ που έχει. Αυτό δεν θα το επέλεγα όμως εγώ. Φουντίτσες αυτές πάνε και σε κουρτίνα και σε μένα και παντού. Και πάει και στο φόρεμα που φορά αυτή τη στιγμή. Ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης, αν θα με έβλεπε, θα μου έλεγε καλώς τραπεζομάντιλο. Τι ντύθηκες, κούκλα μου. Τότε να μην το πάρεις, άμα δεν αρέσει το τραπεζομάντιλο στο Βαγγέλη. Αφού λέει ότι όλα αρέσουν στο Βαγγέλη. Για πες. Πολύ ωραίο φορεματάκι αυτό. Βέβαια είμαι περισσότερο κουρτινιέρα από το προηγούμενο. Πολύ ρομαντικό όμως, μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ. Το προηγούμενο φόρεμα δεν ήταν κουρτινιέρα, σου πήγαινε πάρα πολύ. Αντίθετα με αυτό που θεωρώ ότι δεν σου πάει τόσο, η δαντέλα δεν νομίζω ότι ταιριάζει για απογευματινή βόλτα. Ωραία είναι τα βολανάκια, μου αρέσει που είναι λίγο πάνω από το γόνατο, αλλά δεν θα ήθελα να διαλέξεις αυτό το ρούχο. Μου αρέσει πολύ το μήκος, μου αρέσει πολύ τα βολανά στα μανίκια, είναι πολύ ρομαντικό. Θα το φόραγα με πολύ άνεση. Και αυτό μ' αρέσει. Θα μπορούσα να βάλω και ένα ζωνάκι να το κάνω λίγο πιο μεσάτο. Μ' αρέσει μέσα από μπουνιέρα, αλλά μ' αρέσει. Μ' αρέσει η δαντέλα, μ' αρέσει το μανίκι με το βολάν. Σου κάθεται πολύ πιο ωραία κάτω από το στήθος και γύρω από τη μέση. Είναι μια χαρά και το μήκος, είναι όσο φαρδί χρειάζεται, ωραιότατα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ στιλάτο. Είναι top στο θέμα της μόδας. Είναι top. Η τελευταία λέξη της μόδας, δαντέλες, βολάν και τα συναφή. Μου αρέσει πάρα πολύ. Εσύ που έχεις σωματάρα, κούκλα μου, είναι όλα τέλεια, οπότε. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω κάτι άλλο εδώ πέρα. Μα σε παρακαλώ. Είναι τέλειο. Τι λέει. Λοιπόν, πολύ ωραία και αυτή η μαρινιέρα. Μου αρέσει πάρα πολύ το ναυτικό στυλ. Ο Ποπά είσαι. Έχω πολλά ρούχα. Είναι ωραία, η ζυπηλότητα είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω με ένα πιο ψηλό παπούτσι θα ήταν και η σιλουέτα μου λίγο πιο σωστή. Μου αρέσει το πάνω μπλουζάκι, τα χρυσά κουβιά. Μ' αρέσει. Έλα. Πιο σπορτίβ. Εγώ θα το φορούσα άνετα. Δεν ξέρω για σένα, μαλαματένια μου, γιατί μ' αρέσει πιο πολύ μετά. Μετά. Πιο υπερπαραγωγή ρούχα. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σετάκι έτσι για ανοιξιάτικη βόλτα. Πρακτικό, άνετο, πολύ ωραίο ύφασμα, μαλακό. Νομίζω ότι αν θα το επέλεγα θα το ευχαριστιόμουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ζυπκιλότ. Έχει πλάκα που έχει αυτή την αυτική λεπτομέρεια πίσω. Το ζακετάκι από πάνω δεν με ξετρελαίνει. Θα το σέταρα με κάτι άλλο. Πόσο χρόνο έχω. 59 λεπτά! Πάμε να τελειώνουμε, γιατί δεν θα προλάβω να κάνω τίποτα άλλο. Είσαι λίγο ωριακά, νομίζω, στο χρόνο. Θα ήθελα να τρέξεις λίγο και να κάνεις πιο γρήγορα. Γρήγορα, μαλαματένια! Ο Βαγγέλης, το ναύπλιο και κυρίως η πασαρέλα περιμένουν. Ώρα για ψώνια. Πάμε ταμείο. Τι θες, οφείλω? Είναι 78 ευρώ. Μάλιστα. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε τα ψώνια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε και αποδείξεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Η εντυπωσιακή Σαλαμινομάχος συνεχίζει την κούρσα του shopping στην Αγία Παρασκευή. Ώρα για παπούτσια τώρα. Γεια σας.
Παρακαλώ, θα ήθελα να μου δείξετε παπούτσια. Βεβαίως. Πριν δούμε τα παπούτσια, έχω κάτι για σας. Δωράκι. Άντε, εσείς σήμερα πάρε το δεξί έτσι για αλλαγή. Θα διαλέξω από μένα το δεξί. Ωραία, θα το βάλετε στη τσάντα και θα το ανοίξετε μετά. Ωραία. Ελπίζω και η δικιά σου να είναι καλή επιλογή. Λες. Καλή επιτυχία. Τι παπούτσια θέλουμε? Θα ήθελα να κοιτάξω σε μποτάκι αρχικά και σε πέδιλο μετά. Ωραία. Θα περάσουμε από εδώ. Πού λέτε? Εδώ είναι τα μποτάκια. Για δες. Και τι νούμεράκι φοράτε? Τώρα με το νούμερο έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Φορά πάρα πολύ μεγάλο νούμερο 50. Και συνήθως δεν βρίσκω παπούτσια. Ελπίζω να βρω. Εννοείται. Κάτι να μπορέσω. Τα πάντα. Ό,τι θέλετε. Με τι θέλετε να το συνδυάσετε, αν θέλετε κάποιο ιδιαίτερο χρώμα, να σας βοηθήσω. Θα ρίξω μια ματιά. Ωραία. Εγώ στα παπουτσάκια. Πάρε πατραχοπέδιλα που είναι και του ναυτικού. Θα ήθελα να κοιτάξω αυτό. Όλο άσπρα. Αυτό. Και. Και τι άλλο. Σε πέδιλα. Σε πέδιλα από εδώ. Θα ήθελα κάτι σε λευκό ή μπέζ. Boring. Ωραία, θα σας φέρω να δείτε. Ωραία. Και επίσης διαλέξτε κι εσείς ό,τι άλλο θέλετε. Εντάξει. Ό,τι υπάρχει στο νούμερό σου δηλαδή. Θα ήθελα να δοκιμάσω κι αυτό. Καθίστε. Όλα στα πόδια θα στα φέρω. Πολύ ωραίο. Άνοιγε στο περπάτημα. Το χρώμα του είναι το μπες της πούδρας. Είναι πολύ στη μόδα. Διαχρονικό. Και τέλειο. Ανοιξιάτικο το χρώμα, μαλακή υφή και πολύ ωραίο ξύλινο τακούνι. Μ' αρέσει πολύ. Νομίζω ότι θα αρέσει πολύ στη Δέσποινα. Ταιριάζει λίγο το στυλ μας. Στις μπότες γενικότερα. Ναι. Στα παπούτσια. Μου αρέσει, μαλαματένια όντως. Θα το φορούσα κι εγώ άνετα. Ίσως να μην αρέσει στη Χριστίνα. Νομίζω πως είναι λίγο πιο ρομαντικό το στυλ της Χριστίνας. Χωρίς βέβαια να το έχω ανακαλύψει κιόλας. Όχι, κορίτσι μου, μου αρέσει. Θα με ανακαλύψεις και στην πορεία. Oh. Εδώ τι έχουμε. Είναι τέλειο το χρωματάκι. Είναι ταμπά, αγαπημένο χρώμα κι αυτό. Πες. Έχω πολλά ταμπά στην καρταρόμπα μου. Είναι πιο cowboy girl αυτό το στυλ. Gow-biu. Σε σχέση με το προηγούμενο. Πιο ψηλό. Έχεις κι άλλα τέτοια. Με αυτά σε είδα προχθές, όχι. Oh. Πάει στο μποτάκι όμως. Τι να έχει επιλέξει τώρα. Έχω και το άγρυπνο βλέμμα της Βίκης εδώ, πιο δίπλα. Βίκη, κοίτα κάτι ωραία μποτάκια. Βίκη παντού! Το έχεις και εκεί και εδώ! Έχουμε διαφορετικό στυλ με τη Ζανέτα, ομολογώ. Είμαι λίγο στο πιο rock στυλ εγώ. Νομίζω όμως ότι της αρέσουνε. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Το πέτυχε. Ναι. Είναι τέλεια. Φαν και η Ζανέτα. Με το παντελόνι αυτό να τα βάλεις. Πολύ ωραίο και το λευκό. Είναι στο ίδιο στυλ περίπου με το προηγούμενο της πούδρας. Το λευκό χρώμα είναι must φέτος. Άνετο πολύ και αυτό για περπάτημα, βολτίτσα, σε πλακόστρωτα, σε χόρτα, παντού πας με αυτό. Σε χόρτα. Όντως, μπορείς να πας παντού με αυτά τα μποτάκια, αλλά και με ψηλωτά κουνάει σένα, δεν σε φοβάμαι πουθενά. Μου αρέσει πιο πολύ το πρώτο και δεν μου αρέσει πολύ το κόψιμο στον αστράγαλο. Στο Shopping Star ήρθα αρχικά γιατί λατρεύω την Πίκη Καγιά. Ήταν και είναι, παραμένει το ειδωλό μου από μικρή. Oh. Υπήρξα ξανθιά 17 χρόνια και η Βίκη ήταν για μένα το πρότυπό μου. Και παραμένει βεβαίως. Άσχετα με την αλλαγή των μαλλιών. Μαλαματένια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκίνησε και με τιμάς ιδιαίτερα. Αληθινά στο λέω. Με το θέμα της εβδομάδας δεν τα βρήκα καθόλου σκούρα. Αλλά λευκά. Με κανένα βέβαια δεν θα τα έβρισκα σκούρα. Ξέρω τι μου ταιριάζει, ξέρω τι μου αρέσει, ξέρω τι μου πηγαίνει και κοιτάζω να βρίσκομαι πάντοτε στα χρώματα που επιτάσσει η μόδα. Φαίνεται ότι είσαι δυναμική και ότι κανένα θέμα δεν σε ταλαιπωρούσε. Εγώ η αλήθεια είναι να μην σου κρύψω ότι φοβάμαι λίγο. Σε λευκό παιδιλάκι που ζητήσατε, σας προτείνω αυτό. Ναι, μάλιστα. Πολύ ωραίο. Θα το δοκιμάσω και αυτό. Να δω. Να δεις και να μας πεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο παιδί, γι' αυτό και πάρα πολύ άνετο. Μου αρέσει τα λουράκια, μου αρέσει έτσι που είναι λουστρίνι. Μ' αρέσει και εμένα που είναι έτσι πιο πρωινού απογευματινού τύπου και τέλειο για περίπατο. Μ' αρέσει και το χοντρό τακούνι, βέβαια. Δεν είναι καθόλου το στυλ σου. Το καλύτερο μέχρι τώρα, μου αρέσει πάρα πολύ το παιδιλάκι. Για μένα πάρε αυτό. Δεν είμαι και πολύ σίγουρη αν θα αρέσει στα κορίτσια, για να είμαι ειλικρινής. Ίσως να αρέσει λίγο στην Αριστεία. Θεωρώ ότι είναι και λίγο της εποχής της, έτσι λίγο τα 70s,
τα πιο χίπικα, τα πιο τετραγωνισμένα τακούνια. Μοντέρνο είναι. Έχω μια επαφή με τη μόδα. Όχι, αν είναι μοντέρνο και θες να το βάλεις, βάλτο. Δεν μ' αρέσει. Η Μαλαματένια είπε το πρώτο μαγαζί με παπούτσια και ορμά στο δεύτερο. Μετά θα πρέπει να αποφασίσει τι ζευγάρι θα αγοράσει. Πάμε, Μαλαματένια! Σας παρακαλώ, θα ήθελα να μου δείξετε μποτάκια σε τώρα το νούμερο σχετικά, 40-41, ό,τι μεγαλύτερο έχετε. Πριν διαλέξετε παπούτσια, ξέρω ότι έχετε ένα φάκελο, θέλετε να το ανταλλάξουμε. Κοίταξε, θα σας κάνω τώρα σχόλια βάσει ζωδίου. Είναι Ταύρος. Δεν αλλάζουν εύκολα απόψη Ταύροι. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα τον ανταλλάξει. Νομίζω ότι θα τον κρατήσω. Μάγος είσαι! Εντάξει, για να δούμε τι έχει. Τι έχει. Μείναν 5 λεπτά. Σου μένουν 22 λεπτά και 57 δεύτερα. Κρίμα, Μαλαματένια. Εντάξει, τρέξε, κάνε όσο πιο γρήγορα μπορείς και θα τα προλάβεις. Για να δω τι είχα εγώ. Τι είχατε. Συν 9 λεπτά. Δυστυχώς, τι να κάνουμε, πρέπει να βιαστώ να τρέξω γρήγορα. Θα προλάβει. Γιατί λες. Ένας Ταύρος διεκπεραιώνει πάντα. Αλλιώς, αυτοκτονία εντός εισαγωγικών. Αυτό μας έλειπε, να έχουμε και αυτοκτονίες. Φάει τη γλώσσα σου. Ελάτε να δούμε παπουτσάκια. Ωραία. Μποτάκι. Να βρούμε έχουμε κάτι. Αυτό το σχέδιο και αυτό εδώ. Στο νούμερο μου αυτά είναι. Ναι, επειδή είναι λίγο θέμα το νούμερό σα, γι' αυτό. Είναι πολύ θέμα, τι να κάνουμε. Φέρτε τα να τα δοκιμάσω γρήγορα γιατί δεν έχω καθόλου χρόνο. Μα τι ποδάρα έχει Μαλαματένια πια. Ωραίο. Πολύ ωραίο παπουτσάκι και αυτό. Ωραίο μποτάκι, άνετο. Το τακουνάκι πάλι έτσι χαμηλό για να μπορώ να βολτάρω. Κάνει για πολύ υπερπάτημα. Είναι άνετο, η φόρμα του είναι πολύ άνετη. Μ' αρέσει πολύ. Είναι country, απλό, σωστό, ό,τι πρέπει. Ωραίο το ταμπά. Δεν θα ήθελα όμως να το δω. Τα άσπρα π.χ. τα ποτάκια τώρα για την ανοιξιάτικη βόλτα μου αρέσουν περισσότερο. Είπαμε τον Βαγγέλη, γνωρίστηκα. Στη δουλειά του βεβαίως. Ο Βαγγέλης είναι καπετάνιος στα ferry boat. Και? Ήταν ένα πολύ ωραίο μεσημέρι προς απόγευμα. Πήγαινα στη σχολή μου, έπρεπε να περάσω απέναντι από τη Σαλαμίνα. Ωστόσο, έχει σηκώσει την πόρτα να φύγει και τρέχω τέλος πάντων. Λέω και εγώ τα δικά μου. Πού πας και δεν πρόλαβε να με πάρεις. Ως διαμαγείας λοιπόν ξαναγυρνάει το καράβι, ρίχνει την πόρτα. Και σε έβριζα. Και έτσι μπήκα εγώ μέσα. Ανέβηκα βέβαια να ευχαριστήσω τον καπετάνιο στη γέφυρα. Και στην έπεσε. Και κανονίσαμε ότι πέρα από την πόρτα που έριξε για να με πάρει, θα πρέπει να με πάει και μια βολτίτσα. Με το αζημίωτο. Να γνωριστούμε καλύτερα. Υπέροχο love story, πιστεύω. Ωραία. Ωραία γνωριμία καταρχήν. Τέλεια. Πολύ ωραία ιστορία. Να είστε πάντα ευτυχισμένοι, χαρούμενοι και μαζί. Ήταν το μοιραίο σας. Η Μαλαματένια σέρνει καράβι κυριολεκτικά. Πες μου. Ωραίο τακούνι. Άνετο παπούτσι. Δεν νομίζω ότι θα αρέσει στα κορίτσια ιδιαίτερα. Όχι. Είναι λίγο η μόδα του άλλης εποχής. Νομίζω ότι τα κορίτσια είναι λίγο πιο μοντέρνα στο στυλ. Εμένα όμως μου αρέσει και αυτό το στυλ. Οι απόψεις διήστρανται. Το καλύτερο. Ναι. Μ' αρέσει που σκάει στον αστράγαλο, δεν κόβει το πόδι, Μαλαματένια μου. Μ' ακούς. Το μοναδικό πράγμα που δεν μ' αρέσει σε αυτό το παπούτσι. Ναι. Είναι στο μπροστινό μέρος που είναι αυτό το λαστιχάκι. Δεν μ' αρέσει. Πάμε, femme fatale. Ώρα για ταμείο. Τι θες, οφείλω. 99 ευρώ. Ναι, μισό λεπτό. Με γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε τα παπούτσια σας και η αποδείξουλα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Με τα παπούτσια και τα ρούχα αναχείρας, η δυναμική hair and makeup artist συνεχίζει την κούρσα του shopping με τελικό προορισμό τα αξεσουάρ. Σιγά, παιδί. Θέλω να πεις λίγο τα παπουτάκια μου από εδώ. Θα ήθελα να μου δείξεις τις σαντούλες. Ευχαριστώ την μάρκα από εδώ, που είναι ανοιξιάτικες και μπροστά. Οι χειμωνιάτικες. Αστειεύομαι. Για πες. Πολύ ωραίο backpack αυτό. Ναι. Είναι ότι πρέπει τα backpack για μια βόλτα. Σου αφήνουν τα χέρια ελεύθερα. Στην καθημερινότητα δεν τα πολύ χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ πιο πολύ τσάντες μεγάλου μεγέθους για να μπορώ να βάζω διάφορα μέσα πράγματα. Σε μια βόλτα όμως νομίζω ότι θα είναι η πρώτη μου επιλογή. Πάρα πολύ ωραίο σάκος. Τέλειος για μια εκδρομή και μια βολτίτσα με το Βαγγέλη σου. Μια χαρά. Αν έχει πάρει κάτι πιο elegant από φούστα κτλ. Όχι, το backpack για την Μαλαματένια. Elegant.
Άλλο θα δούμε. Αυτό εδώ μου αρέσει πολύ. Είναι σε χρώμα έτσι ροζ νουτ, θα έλεγα. Ταιριάζει με πάρα πολλά πράγματα. Μου αρέσει πάρα πολύ που είναι σαπουγγί. Είναι και αυτό πολύ μόδα. Θα με βολέψει ιδιαίτερα, νομίζω. Πάρα πολύ ωραία τσάντα. Μου αρέσει το χρώμα, μου αρέσει το λουρί που είναι πουγγί. Αυτή να πάρεις. Μου αρέσει πάρα πολύ που είναι έτσι χιαστή. Ναι. Μου αρέσει και το χρώμα της. Είναι ωραία. Πόσο χρόνο έχω? 3 λεπτά και 45 δεύτερα. 45 δεύτερα. Δεν δουλεύω για τίποτα νομίζω τώρα. Οπότε τι κάνουμε? Και αυτή εδώ η τσαντούλα. Oh. Πάρα πολύ ωραία. Ανοιξιάτικη. Ταιριάζει με πολλά outfit. Έχει και αυτή τη λεπτομέρεια εδώ. Είναι πολύ ωραίο για την εκδρομή σου. Έχει πολλά χρώματα, floral. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι το στυλ σου αυτό. Διαφορετική αυτή από ό,τι είδαμε. Πολύ ωραία. Τα λουλουδάκια, το χρώμα. Άμα ταιριάζει με το σύνολο που διάλεξες, καλή είναι. Να δω και σκουλαρίκια. Βέβαια, αυτό εδώ. Σκουλαρίκια δεν θα δούμε. Όλη την ώρα αυτό περίμενα. Ψάχνω σκουλαρικάκια έτσι λίγο για ανοιχτό χρώμα, σε λευκά, σε... απόγνωση. Σε ροζ χρυσό, σε κάτι πες. Τέτοιο που είναι πολύ τάση, τα κρυκάκια φέτος. Ναι, ναι. Για να τα δούμε. Είναι πολύ ωραίο σκουλαρικάκι. Έχει εδώ πέρα το φίλτιση, την περλίτσα. Τα σκουλαρίκια είναι ιδιαίτερη αδυναμία έχω στα σκουλαρίκια. Έχω πάρα πάρα πολλά σκουλαρίκια. Η περλίτσα είναι εσύ και είναι για όλες τις ηλικίες. Δεν έχει ηλικία η πέρλα. Ωραία σκουλαρίκια με πάρα πολλά πετράδια, πέρλες κτλ. Όχι όμως για πρωί-απόγευμα. Πιστεύω ότι είναι πιο βραδινό σκουλαρίκι. Μ' αρέσει που έχει περλίτσες, διάφορα πραγματάκια πάνω του. Είναι ωραίο. Έχουμε κι άλλα. Και αυτά τα σκουλαρίκια και μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχουν έτσι τι? Ένα ιδιαίτερο πλέξιμο θα έλεγα εδώ, με χρυσή κλωστούλα. Έχει και τη γυαλάτα του εδώ πέρα, βολικά πολύ, πάρα πολύ ωραία. Σε εμπιστεύομαι, θα πάρεις το καλύτερο σκουλαρίκι και τα δύο μου αρέσουν. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, έχω παρόμοια. Μπράβο. Θα σου έλεγα να τα πάρεις γιατί βολεύουν πολύ και μπορείς να τα βάλεις και πρωί και απόγευμα και είναι εύκολα για να τα ταιριάξεις με τα ρούχα σου. Από εμένα ναι. Πόσο χρόνο έχω? Ένα λεπτό και ένα δεύτερο. Ωραία, πάμε τα μία. Αποφάσισες? Δεν σου φίλω. Είναι 37 ευρώ και 50 λεπτά. Ναι, αμέσως. Ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ ορίστε πολύ. Τα πραγματάκια σας και η απόδειξη και με γεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε μαλαματένια. Επιστροφή στο πλατό. Για πες, πώς νιώθεις τώρα? Επιτέλους, ξελάθρωσα. Είχα πάρα πολύ άγχος. Η αλήθεια είναι και να προλάβω στον χρόνο να είμαι εντάξει. Δυσανασχέτησα λίγο με τα μείον 5 λεπτά, η αλήθεια είναι. Θα ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο στα αξεσουάρ, αλλά τέλος και όλα καλά. Το σύνολο πώς είναι? Το σύνολο που έχω επιλέξει είναι καταπληκτικό για την ανοιξιάτικη μου βόλτα. 6 ώρα το απόγευμα μαζί με τον άντρα με το βαγγέλη. Ανοιξιάτικη βόλτα στον Άφλιο. Πολύ ωραία! Πιες μια γουλιά να δροσιστείς και επιστρέφουμε στο πλατό να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω αυτό να πάρει και της πήγαινε, θεωρώ φανταστικά, το μπόχο το φόρεμα που φόρεσε το πρώτο. Ναι, της πήγαινε. Της πήγαινε πάρα πολύ και το θεωρώ και πολύ ρομαντικό επίσης. Ήταν ό,τι καλύτερο αυτό που είπες εσύ. Αυτό και συμφωνούμε. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, συμφωνούμε, Ζανέτα. Εμένα. Εσένα όχι. Δεν θα πω όχι απλά. Θα το πω πιο σύνθετα. Πώς? Φόρεσε καλύτερα. Α. Αυτό ήταν το σύνθετο. Η Πυθαγόριος αριθμολογίας έφαγε. Η Μαλαματένια αγόρασε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ και τώρα είναι έτοιμη να κάνει μαλλί και μακιγιάζ στο καμαρίνι του Shopping Star. Πάρε ό,τι χρειάζεσαι. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσω με το μακιγιάζ. Ας βγάλω αυτά τα κοκαλάκια που όλη μέρα με έχουν τρελάνει. Εμένα να δεις. Βάζω στα γρήγορα τα μαλλιά μου πίσω και θα ξεκινήσω. Βάζω στα γρήγορα βάση στο πρόσωπο. Μ' αρέσει έτσι το σκούρο με ένα λιγάκι, με βολεύει. Για να δώσω μετά τα φώτα μου. Στον πολιτισμό. Γενικότερα στο πρόσωπο. Το στρώνει πολύ ωραία με το πινέλο. Όπως πρέπει. Έτσι το σωστό. Θα συνεχίσω με το κονσίλερ. Εντάξει. Εδώ. Ναι.
Θα βάλω λίγο φως κάτω από τα μάτια. Περισσότερο φως. Έχει πολύ θεατρικό πρόσωπο. Κάλας. Είναι πολύ ωραία. Πρόσωπο. Πάει το έντονο μακιγιάζ. Ναι, έχει ωραίες γωνίες, έχει ωραία χαρακτηριστικά. Είναι έντονη η ίδια. Θα τη ματιάσουν. Συνεχίζω λοιπόν με λίγο contouring που θα χρησιμοποιήσω. Με τι? Με αυτό το πινελάκι. Θα βάλω εδώ να κάνω λίγο τις γωνίες μου. Κάνε λοιπόν. Contouring, αυτά είναι τα κοψίματα. Contouring. Το contouring που μου είπε η κόρη μου ότι είναι κόψιμο. Σε διαφώτισε. Εγώ νομίζω ότι και να τις κλείναμε τα μάτια, όταν πάλι το ίδιο ωραία θα τα φώταλε. Έχω επιλέξει τερακότα σε ζεστούς έτσι ωραίους τόνους. Μου αρέσουν τα νουτ λίγο χρώματα. Ναι. Μου αρέσει και το χρώμα του ρούς που βάζει. Ναι, μου αρέσει και εμένα. Συνεχίζω με περίγραμμα στα χείλη μου. Στα χείλη κατεβαίνει. Χρώμα nude, φυσικό. Για να δώσω το σχήμα που θέλω. Πολύ ωραία. Βάφω όλο το χείλος. Βάψε. Αφού τελειώσω με αυτό, παίρνω ένα κραγιόν σε αυτήν εδώ την απόχρωση, την κοραλένια. Για να δώσω λίγο χρώμα. Κοραλίνα, κοίτα πώς το βάζει, βάζει πάρα πολύ λίγο. Ανοιξιάτικο. Ναι, ναι, μου αρέσει έτσι πώς το βάλε κιόλας. Ό,τι πρέπει για μια απογευματινή βόλτα. Θα συνεχίσω με eyeliner πάνω από τις ημιμόνιμες μου λεφαρίδες. Έλα, δεν το κατάλαβα. Για να δώσω λίγο μεγαλύτερη ένταση στο βλέμμα. Δεν έχω καταφέρει ποτέ μου να βάλω eyeliner. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Μα πρέπει να έχεις πολύ σταθερό χέρι, κοίτα. Πόσο χρόνο έχω? 13 λεπτά και 45. Τέλεια. Ο χρόνος μια χαρά. Mm-hmm. Θα προλάβει να φτιάξει και το μαλλί της. Αν και το μαλλί έχει πολύ μαλλί, μπόλικο μαλλί, άρα θα χρειαστεί. Νομίζω ολοκλήρωσε το μακιγιάζ. Τώρα θα περάσω στα μαλλιά. Κάτω μου αρέσουν, δεν θα ήθελα να τα πιάσει. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να τα πιάσει από εδώ. Εγώ θα ήθελα. Για να δω κάτι διαφορετικό. Θα κάνω τις μπούκλες μου. Ωραία. Μου αρέσουν οι μπούκλες, έχουν μια έτσι ρομαντική. Άντε πάλι. Ναι. Μπούκλες λοιπόν, για να δούμε. Γιατί έχει πολύ μαλλί και να δούμε θα προλάβει να κάνεις όλο το μαλλί μπούκλες. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι μακριμάλες... Τι κάνετε? Θέλουμε λίγο περισσότερο χρόνο από οποιοδήποτε άλλο μήκος μαλλιών για να περιποιηθούμε τα μαλλιά μας. Α, έτσι. Ακόμη και να τα λούσουμε, η αλήθεια είναι, πολλές φορές. Ναι. Εδώ θα συμφωνήσω μαζί της. Εμείς που έχουμε μακρύ μαλλί δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Κάνει και ρήμα. Αν και πάλι καλά, εγώ δεν έχω πολύ. Εμένα η Ματένια έχει πολύ μακρύ μαλλί. Αλλά και εγώ δεν τα ισιώνω, που είναι μακρύ, θέλει παραπάνω χρόνο. Οκ. Okay. Μ' αρέσει το επιμελώσατη μέλιτο. Δεν μ' αρέσει πολύ η αραβωνιάρικη μπούκλα που λέω εγώ. Δηλαδή. Ναι, σαν την κουκλίτσα στις Βεσσαλίες. Για να δούμε. Ξέρεις τι θα ήταν ωραία, να το πιάσει χαμηλά, πιστεύω. Να το πιάσει λίγο, απλώς να ελευθερωθεί λίγο εδώ το πρόσωπό της. Αυτό θα ήθελα, να δω τα ζυγωματικά της, να δω τις γωνίες της. Και θέλω να πάρω και μία τσατσαρούλα από εδώ. Για τις φίλες ρούλα. Να κρεπάρω λίγο την κορυφή. Εδώ. Για να δούμε. Ούτως ώστε να δημιουργήσω και λίγο έτσι πιο όγκο στην κορυφή. Ψεκάζω. Στεγνώνει. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Ωραία. Να σηκώσω και λίγο τα μαλλιάκια μου εδώ. Λίγο το μαλλί δεν κάνει μόνο η Καμπελούτσι. Μη λες τέτοια στην Αριστεία. Τι λέτε, όχι. Το μαλλί και κάνει μόνο η Καμπελούτσι γιατί είναι black εντελώς. Και γενικά η Μαλαματένια. Κάνει μόνο η Μαλαματένια. Τώρα που το έπεσα, τις πήγαιναν πολύ και αφέλειες. Σταμάτα. Έτοιμη κορίτσια. Πόσος χρόνος μου έμεινε? 4 λεπτά και 52. Πολύ ωραία, θα κάτσω να χαλαρώσω τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ σου, ολόσες τις εντάσεις και μ' αρέσει που έχεις βγει και τα χείλια εκείνα απλά. Πολύ ωραία επιδερμίδα. Μια χαρά, πολύ ωραία. Το μαλλί τώρα εγώ το βρίσκω πολύ. Ξέρεις λίγο τα γούστα μου. Μ' αρέσουν λίγο πιο κοντά στο στήθος τα μακριά μαλλιά. Λίγο πιο άδεια, όχι με μύτες. Αλλά γενικά το σκούρο χρώμα σου πάει πάρα μα πάρα πολύ. Η Μαλαματένια έκανε μαλλί και μακιγιάζ και τώρα είναι έτοιμη να κατακτήσει την πασαρέλα. Κορίτσια, είμαι έτοιμη την πασαρέλα. Δεν έχω καθόλου άγχος και ελπίζω να σας εντυπωσιάσω. Νομίζω ότι τις έχεις εντυπωσιάσει πριν καν βγεις στην πασαρέλα. Αλλά ας μην προτρέχω, ήρθε η ώρα της Σαλαμίνας. Α, Βαγγέλη σου έρχεται. Αέρινη, ακίνητη, νυν και αείς τους αιώνες των αιώνων να μείνουν.
ματένια μου, πάρα πολύ απλό, σπασμένο μαλλί, καθημερινό και πάρα πάρα πολύ φίνο. Μ' αρέσουν πολύ έτσι που τα έχεις κάνει μελώστα τη μέλιτα, απλά τα βρίσκω λίγο μακριά. Το μακιγιάζ πάρα πολύ ωραίο και τα σκουλαρίκια τώρα που τα βλέπω δεν είναι τόσο μεγάλα. Άρα είναι πολύ ωραία και πολύ καλά έκανες που το επέλεξες. Το φόρμα σου πάει, δαντέλα, off-white. Μ' αρέσει που έχει έναν όγκο που δεν σε σκεπάζει αλλά σε αναδεικνύει αληθινά. Ωραίο και το μήκος, πάρα πολύ ωραίο το backpack. Και το ποτάκι μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ. Γενικά έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Βέβαια αυτή την εποχή, απόγευμα βραδάκι, γιατί το 6 είναι σχεδόν λίγο πριν νυχτώσει, χρειάζεται ένα πανωφόρο γιατί έχει και ψητούλα. Δεύτερο μέρος για τους δύσπιστους. Α, με είδε! Και νόμιζα ότι κρυβόμουν καλά. Για πες μαλαματένια, την ψώνησες εκεί πάνω. Την πασαρέλα, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Τα κορίτσια ήταν πολύ χαρούμενα με την εμφάνισή μου. Μου μετέδωσαν το κέφι και τη ζωντάνια τους και έτσι το απόλαυσα στο έπακρο. Κάθε φορά που βλέπω τις συμπαίκτριές μου στην πασαρέλα ναι. να περπατούν, συγκινούμε. Δεν ξέρω γιατί, ούτε στο γάμο μου δεν συγκινήθηκα τόσο. Ελπίζω να μην βλέπει ο άντρας σου. Και τώρα η λυπητερή. Η μαλαματένια πλήρωσε για φόρεμα 78 ευρώ, για τα ποτάκια 99, για την τσάντα 25 και για τα σκουλαρίκια 12 ευρώ και 50 λεπτά. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 214 ευρώ και 50 λεπτά και της έμειναν 135 ευρώ και 50 λεπτά. Μαλαματένια, μας έλειψες. Ελπίζω να πέρασε ωραία σήμερα στα ψώνια σου. Συγχαρητήρια που τα πρόλαβες όλα, παρόλο που ήσουν άτυχη και έχασες το χρόνο. Δεσποινάκι μου, το τι έπαθα μόλις είδα το μείον 5 λεπτά δεν μπορείς να φανταστείς. Λέω τώρα τρεχάτε ποδαράκια μου και ό,τι προλάβω. Είσαι μια κούκλα, πολύ φρέσκια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το φόρεμά σου. Είναι πολύ ρομαντικό. Όπως ήθελες από την πρώτη στιγμή, νομίζω να είναι ρομαντικό. Τα τέριαξες πολύ ωραία με τα λευκά μποτάκια. Τα σκουλαρίκια σου ταιριάζουν και αυτά χρωματικά και πολύ καλά έκανες που πήρες μία backpack τσάντα ώστε να φροντίσεις να βάλεις μέσα όλα τα πράγματα που χρειάζεσαι για μία μονοήμερη εκδρομούλα και συγχρόνως να έχεις ελεύθερα τα χέρια σου για να παίρνεις αγκαλιά τον άντρα σου. Μάλλον ο Βαγγέλης θα τρελάνει για μένα τις αγκαλιές, τόσο όμορφο που του έχω γίνει. Ήταν 100% μέσα στο θέμα σήμερα η μαλαματένια. Εννοείται ότι με το σύνολο που επέλεξε μπορεί να πάει μια ανοιξιάτικη βόλτα ρομαντική στο ναύπλιο με το σύζυγό της. Γεια σου μαλαματένια μου, συγχαρητήρια, τα πήγες πολύ καλά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, το φόρεμα ήταν πολύ ωραίο, αν και όταν το είδα στο μαγαζί με χαλούσε λίγο η δαντέλα και το σχέδιο, αλλά από κοντά φαίνεται πολύ ωραίο. Εμένα το συγκεκριμένο φόρεμα μου άρεσε πολύ. Πρώτον για τα χρώματα που έχει, δεύτερον για τη δαντέλα την οποία λατρεύω και για το ρομαντικό του στοιχείο. Μου άρεσαν πιο πολύ τα πρώτα τα ποτάκια, τα άσπρα που δοκίμασες. Το σκουλαρίκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα ήθελα μία άλλη τσάντα να σου πω την αλήθεια. Νομίζω είναι λίγο πιο σκούρο για αυτά που έχεις διαλέξει. Και θα ήθελα και ένα πανωφόρι γιατί νομίζω είναι απόγευμα, δεν μας είπες, θα πας απόγευμα. Πιστεύω θα φυσάει και στο ναύπλιο δίπλα από τη θάλασσα. Θα ήθελα. Ίσως ένα πανωφόρι από αυτά που είδες τα άσπρα, τα δερμάτινα, θα ήθελα να πάρεις κάποιο, αλλά ήσουν υπέροχη. Πιστεύω ότι της έλειπε το πανωφόρι, διότι θα πήγαινε στο ναύπλιο, θα είχε θάλασσα, θα φυσούσε. Θα ήθελα να δω κάτι από πάνω. Με τον άντρα μου δίπλα μου, μόνο ψύχρα δεν μπορώ να αισθανθώ. Οπότε η επιλογή στο να μην πάρω πανωφόρι ήταν και η καλύτερη. Γεια σου, μαλαματένια μου. Γεια σου, Χριστέα μου. Χαιρόμαστε που σε βλέπουμε. Μας κόβεις την ανάσα. Θα συμφωνήσω λίγο με την προλαλήσασα στο γεγονός ότι όταν το είδα στο μαγαζί, δεν μ' άρεσε. Από κοντά όμως τρελάθηκα. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Μποντάκια, τσάντα, φόρεμα. Εάν κατέληγα εκεί, έτσι θα τα φτιάχνα. Όταν σε είδα στα μαγαζιά και σε είδα με τα λευκά, με απογείωσες. Περίμενα να έρθεις με λευκό. Αλλά και πάλι, οφείλω να πω, τα σκουλαρίκια, το μποντάκι. Έχεις τέτοια προσωπικότητα που πιστεύω ό,τι και να φορέσεις. Να είσαι καλά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, Αριστεία μου. Να είσαι καλά, πάρα πολύ. Αριστεία μου, είσαι πιο εκρηκτική από όλες εμάς, σαν προσωπικότητα. Έβαλα τα δυνατά μου για να σου αρέσει η εμφάνισή μου και πιστεύω το κατάφερα. Εγώ νομίζω, όχι νομίζω, είμαι βεβαία ότι ήμουν ειλικρινής και πιστεύω ότι η μαλαματένια το κατάλαβε πάρα πολύ καλά και το χάρηκε. Γεια σου, μαλαματένια μου. Γεια σου, Ζανέτα μου. Ελπίζω να πέρασες υπέροχα στα ψώνια. Δεν θα σου πω τίποτα πολλά. Είσαι υπέροχη. Αναδεικνύεις εσύ το ρούχο και όχι αυτό εσένα. Μ' αρέσεις, μ' αρέσουν τα παπούτσια, η τσάντα, τα μαλλιά, το μακιγιάζ. Και το φόρεμα ήταν μια από τις επιλογές μου.
Το μαλλιό μου αρέσει, είναι υπέροχο. Και το μακιγιάζου είναι υπέροχα όλα. Μ' αρέσουν και τα σκουλαρίκια σου. Ήταν και αυτά η επιλογή μου. Θα τα αγόραζα στη θέση σου. Είσαι υπέροχη. Ζανέτα μου, η υπέροχη είσαι εσύ. Και όχι εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και για την καρδιά που έχεις. Δεν θα προτιμούσε να έχει πάρει κάποιο πανοφόρι, κάποια μπουφάν. Ήταν έτσι όπως έπρεπε να ήταν. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Δέσποινα που ενθουσιάστηκε με το φόρεμα και τα σκουλαρίκια. Στη Μαλαματένια έβαλα 8, γιατί δεν μ' αρέσει η δαντέλα στο φόρεμα. Θα ήθελα να επιλέξει άλλη τσάντα και παπούτσια και επίσης θα ήθελα να πιάσει απάνω τα μαλλιά της, ώστε να αναδειχτούν καλύτερα τα έντονα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Επόμενη Χριστίνα που εξεπλάγει θετικά από το φόρεμα, αλλά διαφώνησε με την επιλογή της τσάντας. Την Μαλαματένια μας, την πριγκίπισά μας, έβαλα 8, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η εμφάνισή της, το φόρεμα και δεν μου άρεσαν μόνο τα παπούτσια, η τσάντα και μου έλειπε το πανοφόρι. Τρίτη θα βαθμολογήσει η Αριστεία που ξετρελάθηκε με το σύνολο και με τη Μαλαματένια. Αν δεν βάλεις 10, δεν σε παραδέχομαι. Αργά, αργά και βασανιστικά. Στη Μαλαματένια έβαλα 9. Όπως μιλάει. Γιατί το 10 δικαιωματικά ανήκει στη Βίκη την Καγιά. Μόνο! Και τελευταία η Ζανέτα που συμφώνησε με την επιλογή όλου του συνόλου και του χτενίσματος χωρίς να κάνει κανένα αρνητικό σχόλιο. Στη Μαλαματένια έβαλα 9. Γιατί ντύθηκε έτσι όπως έπρεπε να ντυθεί για μια ανοιξιάτικη βόλτα με το σύζυγό της. Σε εκθίασαν όλες. Μαλαματένια το έχεις? Πιστεύω ότι μπορεί να είμαι η shopping star της εβδομάδας, γιατί η εμφάνισή μου είναι στυλάτη, ναι, και νομίζω είμαι μέσα στο concept. Με 8,5 στα 10 από τις αντίπαλές της κιόλας, η Μαλαματένια θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για shopping star της εβδομάδας, αν και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή. Αύριο κάνει τα ψώνια της η Δέσποινα, ενώ προς το παρόν η Βίκη θα δώσει χρήσιμες στυλιστικές συμβουλές. Αγαπημένες μου, παρόλο που η ανοιξιάτικη βόλτα με τον έρωτά σας μπορεί να μυρίζει άνοιξη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνει ψυχρούλα. Άρα, προσπαθήστε να έχετε μαζί σας ένα πανοφόρι σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας έχετε επιλέξει να κάνετε αυτή τη βόλτα. Η ιδανική ιδέα είναι ένα απλό ανοιξιάτικο trench coat. Πηγαίνει με όλα, έχει το ιδανικό χρώμα για την άνοιξη και πραγματικά πρόκειται για ένα κομμάτι μπαλαντέρ για όλες τις ντουλάπες. We rise with hope. Oh.